Εσείς θα αφήνατε ένα ξένο να διαλέξει ρούχα για εσάς? Εγώ πάντως το έκανα. Φαντάζομαι η ερώτηση με την οποία ξεκινήσαμε το σημερινό βίντεο έχει δημιουργήσει πολλές απορίες. Να σας καλωσορίσω λοιπόν σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μου, παλιούς και καινούργιους συνδρομητές. Είμαι η Δώρα, αυτό είναι το ημερολόγιο μιας Ελληνίδας μάνας και σήμερα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό βίντεο, κάτι το οποίο το δοκιμάζω για πρώτη φορά και ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μαζί σας. Είναι ένα βίντεο για μόδα, είναι ένα βίντεο που μπορεί να καταλήξει σε haul, δεν ξέρω ακόμα. Και είναι ένα βίντεο στο οποίο θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Και να πω κιόλας ότι δεν είναι διαφημιστικό το σημερινό βίντεο. Μόνη μου γράφτηκα και μόνη μου αποφάσισα να τραβήξω αυτό το βίντεο, καθαρά γιατί μου εξήταρε το ενδιαφέρον η όλη ιδέα πίσω από αυτή την εταιρεία. Να πω λοιπόν ότι την εταιρεία αυτή τη λένε Stitch Fix και αυτό το οποίο κάνεις είναι να μπαίνεις στο site τους, να κάνεις μερικά τεστ στα οποία σου δείχνουν διάφορων ειδών ρούχα και να σε ρωτάνε αυτό σου αρέσει, εκείνο σου αρέσει, ποιο σου αρέσει. Διαλέγεις λοιπόν τα ρούχα τα οποία γενικότερα σου αρέσουν, χωρίς όμως αυτά να είναι τα ρούχα τα οποία αγοράζεις. Σου προτείνουν λοιπόν διάφορων ειδών ρούχα και σύμφωνα με τα τεστ αυτά βλέπουν λίγο πολύ το προσωπικό σου στυλ. Όταν λοιπόν εσύ αποφασίζεις να πάρεις κάτι από αυτή την εταιρεία, αυτό το οποίο γίνεται είναι να διαλέξει η εταιρεία έναν από τους στυλίστες που δουλεύουν για αυτούς και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ που έχουν συλλέξει από το προφίλ σου, διαλέγουν 5 έως και 6 κομμάτια να σου στείλουν, τα οποία δεν έχεις καμία υποχρέωση να τα αγοράσεις. Μπορείς να τα παραλάβεις στο σπίτι, να τα δεις, να τα δοκιμάσεις, να δεις αν ταιριάζουν πραγματικά στο προσωπικό σου στυλ και αν ταιριάσουν και κάτι σου αρέσει, τότε το κρατάς, πληρώνεις για αυτό το κομμάτι που κράτησες και επιστρέφεις τα υπόλοιπα αντικείμενα στην εταιρεία χωρίς να πληρώσεις κάτι, ακόμα και η επιστροφή είναι δωρεάν. Και αυτό το πράγμα μπορείς να το επαναλάβεις όσο συχνά θέλεις. Υπάρχει δηλαδή η επιλογή όταν στείνεις το προσωπικό σου προφίλ να έρχεται κουτί στο σπίτι σου κάθε 15 μέρες, κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες, κάθε 3 μήνες, κάθε εποχή, κάθε 6 μήνες. Διαλέγεις εσύ κοινώς πόσο συχνά θέλεις να έρχεται αυτό το κουτί με τα ρούχα τα οποία έχει επιλέξει στη λίστα για εσένα στο σπίτι σου. Εγώ λοιπόν, επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση η όλη ιδέα του πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα και επειδή λίγο πολύ ήθελα να δω κιόλας σύμφωνα με αυτά που εγώ είπα ότι μου αρέσουν και ανήκουν στο δικό μου προσωπικό στυλ, τι πιστεύαν, τι θα υπήρχε που θα μου στέλνανε. Καθαρά λοιπόν από περιέργεια και επειδή θα ήθελα για πρώτη φορά να δουλέψω με έναν που είναι επίσημα στη λίστα, είναι δηλαδή η δουλειά του και που θα ήξερε πώς να διαλέξει και να δημιουργήσει σύνολα και outfits τα οποία έχουν να κάνουν με την μόδα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, είπα δεν μπαίνεις, να το κάνεις, να το δοκιμάσεις, άμα σ' αρέσει, μπορεί να βρεις και κάτι το οποίο δεν θα το έβρισκα στην αγορά σε κάποιο μαγαζί και να έρθει κάτι το οποίο να είναι υπέροχο, φανταστικό και μοναδικό και να τύχει να έρθει μέσα από ένα τέτοιο κουτί. Οπότε είπα ας το κάνουμε, ας πειραματιστούμε. Ας ρισκάρουμε λιγάκι. Το μοναδικό πράγμα που έκανα ουσιαστικά είναι να πληρώσω 10 λίρες και αυτό είναι, ας πούμε, το κρατάνε σαν προκαταβολή και αν αγοράσω κάτι, αν διαλέξω σήμερα κάτι που ήρθε και πότε θα το κρατήσω γιατί μου άρεσε και τότε θα αφαιρέσουν τις 10 λίρες από την τιμή του αντικειμένου που κράτησα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τα χάνω τα λεφτά μου, είναι καθαρά σαν μπροστάντζα για να βεβαιωθούν ότι δεν θα χάσουν τα λεφτά τους τέλος πάντων και νομίζω είναι ταυτόχρονα κιόλας για να ξέρουν ότι αν κάτι κρατήσεις και αρνηθείς να πληρώσεις ότι έχουν ένα λογαριασμό που μπορούν να τον χρεώσουν και ότι δεν θα χάσουν προφανώς τα αντικείμενα που σου έχουν στείλει. Έτσι λοιπόν ήρθε το κουτί εχθές και σήμερα μας βόλεψε κιόλας γιατί δείτε τι ωραίο καιρό έχουμε, ωραίο φως. Και λέω θα το γυρίσει αυτό το βίντεο σήμερα. Λοιπόν, να σας δείξω καταρχήν το κουτί. Το κουτί είναι αυτό εδώ. Αυτή είναι η εταιρεία, η Stitch Fix. Αυτό είναι το λογότυπο. Θα βάλω το κουτί εδώ για να σας δείξω
Γιατί δεν ήθελα να το χαλάσω, ήθελα να τα κρατήσω έτσι να σας τα δείξω όπως ήρθαν. Τα ρούχα ήρθανε έτσι ακριβώς όπως τα βλέπετε, τυλιγμένα σε μαύρο, σε καφέ χαρτί, διπλωμένα, θα ρίξω και τα έχω έτοιμα να μπουν κατευθείαν στην ντουλάπα μου. Και μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον από άποψη χρωμάτων μέχρι στιγμής είμαστε σίγουρα στο στυλ μου. Σίγουρα όμως. Πάμε όμως μαζί, γιατί βλέπετε δεν το έχω καν ανοίξει, έτσι. Είναι απείραχτο να τα ανοίξουμε, να τα δούμε και να δω κι εγώ αν μου αρέσουνε και αν θα κρατήσω και κάτι, διότι πραγματικά αγωνιώ να τα δω. Λοιπόν, ας ανοίξουμε. Συσκευασία. Θα ξεκινήσω όπως τα έχουν διπλωμένα, με την πρώτη μπλούζα, η οποία είναι, ανήκει στην σειρά, να σας πω κιόλας ότι τα περισσότερα πράγματα που έχουν στείλει είναι είτε από μάρκες, γνωστές μάρκες στην Αγγλία, είτε και κάποια προϊόντα, είναι δικά τους προϊόντα που ανήκουν στο Stitch Fix. Τώρα, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν αυτό είναι άλλη εταιρεία ή όχι, νομίζω ότι είναι, η εταιρεία λέγεται Editor's Cut και βλέπω ότι μου έχουν στείλει μία μπλούζα που είναι τελείως στα χρώματα που μου αρέσουν, μα πάρα πολύ στα χρώματα που μου αρέσουν. Λοιπόν, νομίζω ότι ερωτεύομαι ήδη. Να σας δείξω λοιπόν την μπλούζα που μου στείλαν, συγγνώμη, έχουμε και χαρτάκι εδώ πέρα και πρέπει να έχει μέσα ριζόχαρτο γιατί το ακούω που κάνει τσικι τσικι μισό λεπτάκι να το βγάλω. Λοιπόν, ναι, ριζόχαρτο. Λοιπόν, η μπλούζα λοιπόν που μου στείλανε είναι αυτή εδώ, η οποία είναι από αυτές τις φαρδιές τις μπλούζες που είναι αυτό το μανίκι, το νυχτερίδα, το βλέπετε, είναι, θα σας τη φέρω να δείτε λίγο το ύφασμα από κοντά, είναι σε πλεκτό, ωραία, και είναι και ελαστικό. Να σας πω ότι μου αρέσει υπερβολικά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να βάλω και κλιπάκια όσο σας δείχνω τα πράγματα, όπου φοράω αυτά, γιατί μπορείς να τα δοκιμάσεις, προφανώς δεν στα στέλνω να μην τα δοκιμάσεις, δεν ξέρεις άμα θα σου στρώσουν σωστά, ωραία. Αλλά θα σας βάλω και κλιπάκια να τα δείτε πως είναι φορεμένα. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η μπλούζα είναι σίγουρα και σε χρώμα φανταστική και σε ύφασμα, είναι μαλακή. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ και σαν ύφασμα και αν μου στρώσει και ωραία, νομίζω ότι ξεκινάμε με δηλαδή ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και ίσως να ξεκινήσαμε με το πρώτο κομμάτι που θα μείνει. Θα σας πω και τις τιμές, γιατί να σας πω από αυτό που είδα όταν γράφτηκα στο προφίλ, είναι ότι επειδή είναι όλα μάρκες και είναι γνωστές μάρκες, οι τιμές δεν είναι ακριβώς, δεν είναι φθηνές. Δεν είναι πανάκριβα, αλλά δεν είναι και φθηνά τα κομμάτια αυτά. Δεν είναι δηλαδή όπως τα πράγματα που σας έχω δείξει στο παρελθόν από Shein ή από Primark. Είναι πιο ακριβές τιμές. Αλλά όταν μερικές φορές βρίσκεις κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό και διαφορετικό, μερικές φορές και το αξίζουν. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο όπως μπορώ να δω είναι μια ζακετούλα. Λοιπόν, από την εταιρεία, τώρα θα σας γελάσω, δεν ξέρω πώς διαβάζεται αυτό το πράγμα, NET, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Ξέρω ότι αυτό στα αγγλικά, το σύμβολο του το και, στα αγγλικά το λένε ampersand. Θα σας γελάσω. Πάντως αυτή είναι η εταιρεία. Λοιπόν, ανοίγουμε τη ζακέτα και η ζακέτα είναι αυτή εδώ η ριγέ. Λοιπόν, να σας πω ότι επίσης είναι άλλη μια ζακέτα, είναι πάλι πάρα πολύ ωραία πλέξη και πάρα πάρα πολύ όμορφη ζακέτα. Αλλά, έρχεται τώρα εδώ το αλλά, δεν νομίζω ότι εγώ θα φορέουσα λευκή ζακέτα με τέτοιο ρίγα. Ίσως να τη φορούσαν, η ρίγα ήταν κάθετη. Δεν ενθουσιάζομαι με το χρώμα. Δηλαδή χρωματικά δεν τρελαίνομαι. Οι ζακέτες μου είναι συνήθως σε άλλα χρώματα και μ' αρέσουν πολύ περισσότερο σε άλλα χρώματα.
Αυτή δεν τρελαίνομαι. Βέβαια, θα ήταν πάρα πολύ ωραία ζακέτα, φαντάζομαι, για άνοιξη καλοκαίρι, προς το καλοκαίρι δηλαδή, εκεί, ας πούμε, τέλη Απριλίου, Μάιο, για την Αγγλία και Ιούνιο, κανονικά δεν έχουμε, μην νομίζω ότι έχει και πολύ ζέστη, και Ιούνιο άνετα. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως, αυτή είναι η ζακετούλα. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη είναι σε μέγεθος, είναι σε 16 νούμερο. Τα μεγέθη τα βάζετε εσείς. Δηλαδή, για εσάς που είσαστε στην Αγγλία και ενδιαφέρεστε να ρίξετε μια ματιά, θα βρείτε τα πάντα στην περιγραφή του βίντεο, δηλαδή τον κωδικό. Να ξέρετε κιόλας ότι, επειδή μου έχουν στείλει εδώ πέρα, το έγραφε πάνω στο χαρτί, δυστυχώς όπως το έκοψα δεν φαίνεται και πολύ, αλλά λέει ότι μπορείς να δώσεις 15 λίρες και να κερδίσεις και εσύ 15 λίρες. Κοινώς έχει μία, θα σας έχω ένα link για εσάς που θέλετε να το δοκιμάσετε, που άμα πάτε σε αυτό το link θα σας δώσει 15 λίρες που μπορείτε να τις κρυδέψετε στο κατάστημα και έτσι θα κερδίσω και εγώ 15 λίρες, αν πάρετε εσείς κάτι. Οπότε για εσάς που ενδιαφέρεστε θα το βρείτε μέσα στην περιγραφή. Τώρα, όποιος θέλει, πάει και κοιτάει. Εγώ το κάνω, σας λέω. Πολύ ανοιχτά σας το λέω. Δεν με πληρώνουν. Μόνη μου θα τα βάλω τα λεφτάκια μου. Αλλά, ναι, αυτή είναι η ζακετούλα από το ENDET, φαντάζομαι. ENDET. Πάρα πολύ όμορφη. Σε μέγεθος 16, όπως είπα, το μέγεθος που διάλεξα εγώ. Εκεί είναι νομίζω το θέμα τώρα και με κάποια από αυτά τα πράγματα, διότι σε κάποια ίσως τα ρούχα να είναι σε σωστό μέγεθος, σε κάποια να μην είναι. Παίζουν πολύ και οι γραμμές, δηλαδή εγώ συνήθως φοράω αγγλικό νούμερο 16, φοράω 14, έχω φορέσει και 12 που να είναι φαρδιά γραμμή γιατί μου έπαιρνε τις πλάτες, αλλά μπορεί να φορέσω και 18 αν είναι στενή, δηλαδή δεν γι' αυτό και κάποια πράγματα μπορεί να είναι καλά και κάποια όχι. Τρίτο κομμάτι το οποίο ήρθε και το οποίο είναι από την εταιρεία Editor's Cut για άλλη μια φορά. Editor's Cut και το οποίο εμένα να σας πω. Ασπρόμαυρο πουά, ξεκινάμε καλά. Ύφασμα ποιότητα, καλούτσικα. Καλούτσικα. Να δούμε τι είναι όμως αυτό, διότι... Α, ναι, ναι, ενθουσιάζομαι τώρα. Λοιπόν... Θα το δείτε και στο βίντεο αυτό. Αυτό πραγματικά εύχομαι να μου στρώσει όλα, τώρα θα σας δείξω. Λοιπόν, είναι ένα... στην αρχή νόμιζα ότι είναι φόρεμα έτσι που το ξεδίπλωνα, αλλά δεν είναι. Είναι από αυτά τα ολόσωμα, τα παντελόνια. Το βλέπετε, μισό λεπτάκι. Έχει. Να το διπλώσω λίγο για να το δείτε. Είναι παντελόνα. Είναι σαβράκα από κάτω, φαρδί. Έχω ρωτευτεί, είσαι ασπρόμαυρο που... Πόπο! Ναι, συγγνώμη. Βλέπετε, επειδή δεν τα είχα ανοίξει, τώρα τα ανοίγω και έχω ενθουσιαστεί, αυτό είναι υπέροχο. Το πρόβλημά μου τώρα, θα σας πω τώρα που βλέπω, που μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Είναι σε μέγεθος extra large, που είναι ό,τι πρέπει για να χωρέσουν τα μπούτια μου, ο ποντιακός κόλος μου κτλ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει πολύ μεγάλο κόψιμο μπροστά, το οποίο δεν ξέρω αν μπορώ... Ναι, είναι από αυτά τα... Το βλέπετε πως είναι. Έρχεται και δένει εδώ. Δεν δένει βασικά ψέματα. Είναι ραυτό. Αλλά είναι από αυτά που έρχεται και πανωτίζει μπροστά. Εγώ δεν έχω πολύ για να το γεμίσω. Δεν παίζει πολύ. Και αυτό είναι ίσως που με προβληματίζει. Βέβαια, επειδή είναι το ύφασμα τέτοιο, άμα στρώσει καλά και επάνω, μπορεί να το κάνω ένα μικρό γαζάκι τέλος πάντων και να το κλείσω, να μην ανοίγει πολύ. Και να βολευτούμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα το βάλω και θα δω πώς είναι. Θα το δείτε και εσείς στο κλιπάκι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ενθουσιαστεί γιατί πάρα πολύ δύσκολα προσωπικά έχω βρει κάτι αντίστοιχο έτσι που να είναι σε αυτό το ολόσωμο παντελονοβράκα τέτοιο. Που να ξέρω ότι θα είμαι και άνετη γιατί αυτό είναι το ύφασμα ελαστικό όπως μπορείτε να δείτε. Και να ξέρω ότι θα μου στρώσει και θα μου κάνει. Και σκέφτομαι τώρα καλοκαίρι που θα βγαίνουμε με τα μικρά να έχω κάτι τέτοιο που θα είναι άνετο, βάλε βγάλε, για βόλτες, για να πάμε τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί ναι, εμείς και το καλοκαίρι θα έχουμε ακόμα σχολείο εδώ πέρα.
Μέχρι και να έρθω στην Ελλάδα διακοπές, αυτό φοριέται, φοριέται πολύ άνετα. Λοιπόν, έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να στρώσει καλά. Γιατί άμα στρώσει καλά, σίγουρα θα είναι το δεύτερο πράγμα που θα κρατήσω. Τώρα, πάμε σε μια μάρκα που την ξέρετε όλοι. Την ξέρει. Την ξέρουν οι πάντες και οι γιαγιάδες τους μαζί, διότι μιλάμε για Levi's. Levi's. Και βλέπω από όσο μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, αυτό είναι σε μέγεθος large. Έτσι δεν είναι? Είναι σε μέγεθος large. Είναι standard fit, δηλαδή πρέπει να είναι σε ίσιο. Και είναι ένα απλό κοντομάνικο μπλουζάκι. Να σας πω τώρα. Μ' αρέσει το χρώμα, ναι, μ' αρέσει το χρώμα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά η τιμή για ένα μπλουζάκι Levi's, συγκριτικά με την τιμή που μπορώ να βρω το ίδιο μπλουζάκι, χωρίς την ετικετούλα, χωρίς το ραφτό που να λέει Levi's, μπορώ να πάρω 5 τέτοια μπλουζάκια σε αυτό το χρώμα, γιατί είναι τελείως απλό, βλέπετε, δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Μόνο για το ραφτό. Αυτό λοιπόν σίγουρα δεν θα το κρατήσω. Το ξέρω από τώρα, θα το βάλω να δω πως τρώνει, γιατί είναι και large και εγώ έχω, καταλαβαίνετε ότι large που έχω και μεγάλες πλάτες και σας το έχω πει, δεν πιστεύω καν ότι θα μου χωρέσει, αλλά θα το βάλω να το δείτε πως είναι. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχω σκοπό, γι' αυτό και ποτέ δεν αγόραζα, ακόμα και από πιο μικρή ηλικία, δεν αγόραζα ποτέ μπλουζάκια από Levi's. Παντελόνι, ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα σου μείνει χρόνια. Το δικό μου το Levi's, εγώ το φόρεσα, να σας πω, 14 χρόνια. Μέχρι που με τα πάχυνα και δεν μου χωρούσε άλλο. Και το έδωσα. Το έδωσα. Δεν το πέταξα. Φοριόταν ακόμα πάρα πολύ καλά. Το έδωσα. Παντελόνι jean stuff που έχω. Το έχω ακόμα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μου χωράει. Λίγο πρέπει να δυνατήσω. Αλλά θα μου χωράει άνετα. Τι να σας πω, σε ένα χρόνο ας πούμε από τώρα, για να το πάρουμε χαλαρά, να χάσω τα κιλά χωρίς βιασύνη. Θα μου χωράει, θα το φορέσω και το έχω από όταν ήμουν ακόμα στην Ελλάδα, πρέπει να το έχω 12-14 χρόνια, 13-14, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Και το έχω ακόμα και κρατάει και έχει φορεθεί και πάρα πολύ, δεν φορέθηκε λίγο για να πεις ότι φορέθηκε λίγο γι' αυτό και αντέχει. Φορέθηκε πάρα πολύ, φορέθηκε στη δουλειά, δηλαδή και με πολύ καθημερινή τριβή και τα λοιπά, και ακόμα είναι. Γαϊδούρι αντέχει. Αλλά μπλουζάκια από αυτές τις επώνυμες εταιρείες ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να πάρω. Ποτέ όμως. Λέγοντας τζιν και Levi's και τα λοιπά, ήρθε και ένα τζιν. Το οποίο τζιν είναι επίσης από την εταιρεία Editor's Cut. Θα το δείξω και αυτό. Ορίστε, είναι από την εταιρεία Editor's Cut. Και το οποίο είναι, και εδώ πέρα εγώ το βλέπω και χαίρομαι, θα το δούμε πως θα είναι βέβαια επάνω μου. Είναι μέσο κάβαλο, δεν είναι ψηλό κάβαλο. Είναι μέσο κανονικά, ίσια γραμμή και τελείως ίσιο, όπως το βλέπω μέχρι κάτω. Είναι αυτά τα παραδοσιακά, τα τελείως ίσια, τα ούτε καν bootcut, πρέπει να είναι straight, τελείως. Θα το δούμε πως θα είναι. Εμένα τώρα το μόνο που λίγο με προβληματίζει ίσως είναι το αν θα με πάρει σε μέγεθος. Νομίζω θα με πάρει, να σας πω την αλήθεια. Τώρα που το βλέπω έτσι, που το άνοιξα, όταν διάβασα το μέγεθος λέω δεν νομίζω. Αλλά τώρα έτσι όπως το βλέπω, νομίζω ότι θα με πάρει. Θα το δείτε και αυτό στο κλιπάκι και θα μου πείτε και εσείς τι σκέφτεστε και τη γνώμη σας. Εγώ το βλέπω, επειδή είναι ελαστικό, ότι θα είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι θα είμαστε ωραιότατα. Πάμε τώρα να δούμε και τις τιμές, μιας που σου στέλνω ένα γράμμα που αναγράφονται όλες τις τιμές από το κάθε αντικείμενο, σύν ότι υπάρχει επιλογή αν αποφασίσει κάποιος να αγοράσει τα πάντα, να κρατήσει δηλαδή όλα τα αντικείμενα που έχουν έρθει μέσα στο κουτί του, τότε έχει μια έκπτωση της τάξης του 20%. Να σας πω λοιπόν ότι το τζιν το παντελόνι που σας έδειξα έχει τιμούλα 56 λίρες. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι αξίζει 56 λίρες. Είναι ένα παντελόνι το οποίο δεν είναι ύπτιστη ποιότητα. Δεν είναι σαν τα Levi's που ανέφερα παράδειγμα νωρίτερα. Θα μου πείτε, φυσικά το Levi's δεν κάνει 56 λίρες, κάνει 156 λίρες. Ναι, αλλά θα προτιμούσα να δώσω 156 λίρες για ένα παντελόνι που ξέρετε το φορέσω μια δεκαετία, από το να δώσω 56 λίρες για ένα παντελόνι το οποίο είναι αρκετά ελαστικό και σε ποιότητα παρόμοια με ποιότητα υφάσματος που μπορώ να βρω για παράδειγμα και στο Primark και που ξέρω ότι μέσα σε μια τριετία
Αν φορεθεί συχνά, που θα φορεθεί γιατί εγώ στα τζιν μέσα ζω, θα χαλάσει. 56 λίρες, όχι. Προτιμώ να δώσω 25 λίρες στο Primark και να πάρω κάτι αντίστοιχο, από το να δώσω 56 λίρες μόνο και μόνο επειδή είναι ένα επώνυμο ρούχο. Το επόμενο στο γράμμα είναι το jumpsuit. Το jumpsuit ήταν το πουά, το μαύρο που είδατε με την άσπρη την βούλα, το ολόσωμο, το οποίο πραγματικά το ερωτεύτηκα. Να σας πω, 55 λίρες είναι η τιμούλα του και δεν ξέρω κατά πόσο, ακόμα και γι' αυτό που το ερωτεύτηκα, θα τις έδινα. Δεν ξέρω αν θα τις έδινα τις 55 λίρες. Το σκέφτομαι ειλικρινά, διότι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα καταφέρνω να βρω κάτι που να είναι έτσι ολόσωμο και το οποίο να μου ταιριάξει και να ξέρω ότι είναι βολικό και να είναι άνετο και να έχει τσέπες. Πόσο σημαντικό είναι το να έχει τσέπες ένα ρούχο, ειδικά για τις μαμάδες. Εμένα δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ να φοράω κάτι που να είναι παντελόνι και να μην έχει τσέπη. Δεν ξέρω όμως αν θα τις έδινα τις 55. Δεν ξέρω. Το σκέφτομαι ακόμα. Πείτε μου κι εσείς τι πιστεύετε. Αξίζει να το κρατήσω ή όχι. Το τρίτο κομμάτι είναι η κεραμιδή, η μπλούζα που είναι με τα μανίκια νυχτερίδα. Σας την έδειξα, το χρώμα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, το ύφασμα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, το στυλ της μπλούζας μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι μου τέριαξε. Φορώντας το δηλαδή, έχω μια άλλη μπλούζα που είναι ακριβώς το ίδιο στυλ, σε μαύρο, και δεν τη φοράω πολύ συχνά, τη φοράω μόνο όταν χρειάζεται, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που εφαρμόζει πολύ γύρω από το στομάχι και διαγράφει, φαίνεται δηλαδή. Στο μαύρο είναι λίγο πιο forgiving, όπως τα έλεγαν οι Άγγλοι, δηλαδή σου επιτρέπει λίγο γιατί είναι μαύρο, δεν φαίνεται τόσο πολύ το ότι διαγράφει. Στο κεραμιδί όμως φαίνεται. Και ενώ μου άρεσε πάρα πολύ και το... η ύφανση, το πώς την αισθάνθηκα επάνω μου, το χρώμα αυτό κεραμιδί το λατρεύω. Όμως δεν μου άρεσε το πόσο έντονα διαγράφει και το πόσο έντονα φαίνεται γύρω από το στομάχι. Γι' αυτό και δεν θα την κρατήσω, το λέω από τώρα. Δεν θα την κρατήσω. Να σας πω ότι η τιμούλα της είναι στις 45 λίρες. Και να σας πω ότι και δεν πιστεύω ότι αξίζει 45 λίρες, πιστεύω ότι πάλι πληρώνεις πιο πολύ το όνομα τη μάρκα, παρά ότι πληρώνεις για τη συγκεκριμένη μπλούζα. Και το λέω γιατί, όπως σας είπα, έχω παρόμοια μπλούζα που την πήρα από το H&M, θυμάμαι καλά, και την οποία την πήρα στη μισή τιμή από αυτήν και την έχω χρόνια ήδη. Την έχω μια πενταετία, να μην σας πω και εξαετία. Τώρα, το επόμενο είναι η ζακέτα. Τη ζακέτα που την είδατε και που σας είπα ότι όταν σας την έδειξα, ότι δεν ξέρω γιατί είναι η ρίγα οριζόντια και δεν είναι κάθετη, ίσως άμα ήταν κάθετη να μου άρεσε πιο πολύ, και φορώντας την μου άρεσε πάρα πολύ. Το μοναδικό μου πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ζακέτα είναι ότι είναι κοντή. Και είναι κοντή γιατί πιστεύω ότι επειδή είναι από αυτές που θεωρούνται chunky, δηλαδή πρέπει να φοριούνται πιο φαρδουλές, νομίζω ότι μου στείλανε, λόγω του ότι έχω πλάτες, τη γέμισα. Και δεν είναι τσάνκι. Θα έπρεπε δηλαδή στη συγκεκριμένη, μου στείλανε μέγεθος 16, να μου στείλανε μέγεθος 18. Αν ήταν 18, ίσως να μου καθόταν καλύτερα και ίσως και να την κρατούσα. Θα την επιστρέψω λοιπόν, και επειδή όταν επιστρέφεις κάτι σου ζητάνε να δικαιολογήσεις γιατί το επέστρεψες και ποιος είναι ο λόγος, θα τους εξηγήσω ότι το συγκεκριμένο, αν ήταν πιθανότατα ένα νούμερο μεγαλύτερο, να το είχα κρατήσει. Δεν ξέρω αν σου δίνουν την επιλογή όταν επιστρέψεις κάτι, αν είναι λάθος μέγεθος, να το αγοράσεις σε άλλο μέγεθος. Θα σας το πω στο τέλος αυτού του βίντεο, αφού τα έχω ξεκινήσει να κάνω την επιστροφή. Πάντως, η ζακέτα που διπλωμένη δεν μου έκανε τόσο, και όταν σας την έδειξα δεν μου έκανε τόσο εντύπωση, φορώντας την μου άρεσε πολύ περισσότερο από έτσι μια απλή εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση ήταν λάθος, ας πούμε. Η εντύπωση φορώντας ήταν πολύ καλύτερη. Και το τελευταίο στη σειρά εδώ πέρα είναι το μπλουζάκι από το Levi's, το t-shirt από το Levi's, το οποίο large, ούτε για αστείο, το είδατε, ήταν τσίτα, δηλαδή και από τους ώμους, όχι μόνο στην κοιλιά, και στους ώμους, δηλαδή ένιωθα ότι άμα έκανα καμιά απότομη κίνηση θα το σκίζω κιόλας, πολύ προσεκτικά για να μην το σκίσω. Το μπλουζάκι αυτό κάνει 25 λίρες και, όπως σας είπα, για αυτήν την τιμή εγώ μπορώ να πάρω 5. Και απλά δεν θα έχουν τώρα αυτό. Οπότε ήξερα από την αρχή ότι δεν πρόκειται να το κρατούσα. Να σας πω λοιπόν ότι συνολικά όλα μαζί θα ήταν σε τιμή στις 226 λίρες και λέει ότι αν αποφάσισα να κρατήσω τα πάντα,
τότε θα είχα 20% έκπτωση, θα φερόντουσαν 45 λίρες από αυτό και το σύνολο που θα έπρεπε να πληρώσω θα ήταν 180 λίρες και 80 πένες, βγάζοντας τις 10 λίρες που σας είπα που έχω στείλει ήδη εξ αρχής σαν μπροστάντζα, θα ήταν στις 170 λίρες και 80 πένες. Φυσικά εγώ δεν ξέρω, πραγματικά το σκέφτομαι τώρα το τι να κάνω με το jumpsuit. Είναι το μοναδικό που μου έκανε αυτό εδώ. Αυτό. Είναι το μοναδικό που πραγματικά το σκέφτομαι να πληρώσω τις 55 λίρες και να το κρατήσω. Κυρίως γιατί δεν πιστεύω ότι θα βρω κάτι αντίστοιχο σε κάποιο άλλο μαγαζί, που, στα μαγαζιά τουλάχιστον που πηγαίνω, και το οποίο θα μου στρώσει και έτσι και θα είναι και καλό ύφασμα και θα είναι και χοντρό ύφασμα ελαστικό και ξέρω ότι θα μπορέσω να το φορέσω το καλοκαίρι με την άνεσή μου. Θέλω όμως και εσείς να μου πείτε και τη γνώμη σας για όλα αυτά τα κομμάτια που είδατε και τη γνώμη σας για την ιδέα σχετικά με το να στήσει κάποιος έτσι μια εταιρεία όπου στέλνει ρούχα στο σπίτι. Πώς σας φάνηκε σαν ιδέα αυτό το Stitch Fix? Και να μου πείτε επίσης αν θα το αποτολμούσατε κι εσείς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σαν ιδέα μου άρεσε. Και θα την κρατήσω, θα βάλω να ξαναέρθει κι άλλο πακέτο, είτε σε ένα είτε σε δύο μήνες, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό, για να δω τι άλλο θα μου στείλουν και τι άλλο πιστεύουν ότι μου ταιριάζει. Στο ενδιάμεσο θα κάνω κι άλλα τεστ, γιατί σου στέλνουν κάθε εβδομάδα να κάνεις κι άλλα τεστ, για να δουν ακόμα πιο... Φαντάζομαι έχει να κάνει με καινούργιες παραλαβές, όταν αυτοί παραλαμβάνουν καινούργια πράγματα, τα βάζουν και στα δείχνουν για να διαλέξεις άμα είναι του στυλ σου ή όχι. Θέλω να δω αν θα μου στείλουν κάποια στιγμή παπούτσια, γιατί έχεις την επιλογή για παπούτσια. Θέλω να δω αν θα μου στείλουν αξεσουάρ, έχεις επιλογή για είτε κοσμήματα, είτε τσάντες. Έχει δηλαδή και άλλα μέσα που μπορεί να αποσταλούν. Και η αλήθεια είναι ότι μου κίνησε το ενδιαφέρον και σίγουρα θα το κρατήσω να το δω τουλάχιστον για άλλο ένα πακέτο. Πάντως από αυτό το πακέτο, αν κρατήσω κάτι, νομίζω ότι θα είναι το jumpsuit. Πείτε μου λοιπόν τη γνώμη σας, πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε και αν σας άρεσε και το βίντεο και η ιδέα και ποιο κομμάτι σας άρεσε ή ποιο κομμάτι δεν σας άρεσε και πρέπει οπωσδήποτε σύμφωνα με, με τη δικιά σας γνώμη να το επιστρέψω πίσω, αφήστε μου τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο και εμείς θα τα πούμε ξανά με το επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να μου είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, την υγεία σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μην ξεχνάτε να τους δείχνετε την αγάπη σας, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Το χαμόγελο στα χείλη, πάντα μην το ξεχνάμε αυτό. Και να βρίσκετε λίγο χρόνο να αγαπήσετε την ψυχούλα σας, να καθίσετε να τα βρείτε με το μέσα σας, να ισορροπήσουμε λίγο την ψυχική μας υγεία, να είμαστε όλοι καλά εδώ, για να ισορροπήσει μετά και αυτό και να μπορούμε μετά, εφόσον αγαπήσαμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε και όλους τους άλλους τριγύρω μας. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, να μου είσαστε όλοι καλά. Πολλά πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας! Seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right.